αυτόν τον τόπο που αγαπώ και έχω εδώ πέρα όμορφες αναμνήσεις από τον Ναύπλιο και όλη εδώ την περιοχή. Δημοτυπική επίσκεψη στο Ναύπλιο πραγματοποίησε ο Ναυπλιώτης ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, όπου είχε συναντήσεις με φορείς και στελέχη του κόμματος αλλά και με πολίτες. 5 νομοί σε 5 μέρες. Και προσπαθώ να μεταφέρω το μήνυμα των ευρωεκλογών, μια πολύ σπουδαία εκλογική διαδικασία που αφορά όλους μας και δεν αφορά μόνο την κεντρική διοίκηση, την κεντρική Ελλάδα, την Αθήνα, αφορά όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό. Δυστυχώς, πολλές φορές την περιφέρεια θεωρεί ότι η Ελλάδα, η Ευρώπη δεν την αγγίζει. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Ευρώπη είναι σε κάθε τόπο και σε κάθε σημείο και αυτό πρέπει να μεταφερθεί το μήνυμα έτσι ώστε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει στις 9 του Ιούνιου. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αλλά και στις ενέργειες που έχουν γίνει από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριες 100 τροπολογίες, περίπου 100 παρεμβάσεις μέσα στο Κοινοβούλιο, 80 ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι θέματα τα οποία με απασχόλησαν και ήθελα να δώσω τον τόνο από τη θέση που βρίσκομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα όπως κοινωνία των πολιτών, η κοινωνική Ευρώπη, θέματα υγείας που είναι και από τα πολύ σπουδαία τα οποία αναπτύσσουμε και ξεκινάνε να χτίζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπετε, λήψη φαρμάκων είναι ένα θέμα το οποίο καίει την Ευρώπη. Όπως επίσης περιφερειακή ανάπτυξη, περιφερειακή συνοχή εργασιακά, είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Μισθολογική διαφάνεια. Οι γυναίκες και οι άντρες πρέπει να αμείβονται για την ίδια δουλειά που κάνουν. Αυτά θεωρώ τα θέματα τα οποία είναι κομμάτια τα οποία ξεκινήσαμε τώρα και θα μας απασχολήσουν και την επόμενη πενταετία, όπως επίσης και το πολύ σημαντικό ζήτημα του μεταναστευτικού. Ακριβώς, το μεταναστευτικό και έχουμε τη χαρά να έχουμε επιτέλους μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Θα δούμε να εφαρμόζεται τα επόμενα χρόνια μια κοινή πολιτική το οποίο σημαίνει ότι δεν μένουμε μόνοι μας ως Ελλάδα, μια χώρα εισόδου η οποία διαχειρίζει το θέμα του μεταναστευτικού. Συνολικά και συνεργατικά μοιραζόμαστε αυτό το παγκόσμιο, επιτρέψτε να πω, ζήτημα με τα άλλα 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιστέψτε με, ήταν από τις πολύ σημαντικές κινήσεις οι οποίες έγιναν με την ανάλυση των από τις αρχές της ανάλυσης των κατοικώντων του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αναδείξει ότι το θέμα, το 2020, πάμε 4 χρόνια πίσω, το θέμα της μετανάστευσης δεν είναι εθνικό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Και θυμάστε τότε, είχε καταφέρει με την ηγετικότητά του να έρθουν εδώ πέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, αλλά και το πολύ σημαντικό κομμάτι της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόεδρος της, να έρθουν και να δουν τι γίνεται στον Εύρο και στα σύνορά μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη πενταετία, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε δυνατές μάχες, ισχυρές μάχες για να αναδειχθεί αυτή η φωνή της λογικής, αυτή η φωνή ενός καθαρού κεντροδεξιού, επιτρέψτε μου να πω, κόμματος μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και να αναδείξει και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπατε, ένα από αυτά τα ζητήματα και φαίνεται τώρα με το ζήτημα των αγροτών της ΚΑΠ και πώς αυτή διαμορφώθηκε. Και η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν εκείνο το κόμμα της λογικής, η οποία έλεγε ότι ναι, πρέπει να έχουμε πρωτίστως προστασία των αγροτών. Φωνάξαμε, δυστυχώς
οι άλλες, επιτρέψτε μου να πω, λαϊκίστικες φωνές υπερίσχυσαν και τώρα φαίνονται τα προβλήματα. Αλλά η λογική θέλει να επικρατεί στο τέλος. Δύσκολος δρόμος, αλλά η λογική επικρατεί στην τελική διαδικασία. Και ήταν εκεί η Νέα Δημοκρατία, μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να αναδείξει αυτή τη φωνή της λογικής. Οι ηγέτες της λογικής αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει έναν πρωθυπουργό, ο οποίος αναδεικνύει με τρόπο λογικό, σταθερό, αναπτυξιακό, το τι σημαίνει η Ευρώπη της ανάπτυξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατ' επέκταση η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα, έχει αναδείξει μάλλον την Ελλάδα σε μια χώρα η οποία υπάρχει σεβασμός, υπάρχει αναγνώριση του έργου, υπάρχει προβολή και υπάρχει δυνατότητα να ακουγόμαστε και να είμαστε αυτοί οι οποίοι σε κάποια ζητήματα δημιουργούμε και ανοίγουμε δρόμους και δημιουργούμε συνθήκες συνεργασίας, όταν άλλες δυνάμεις δεν μπορούν αυτό να το στηρίξουν στις άλλες χώρες. Η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε πανευρωπαϊκά αναγνωρίζεται ως ένα κόμμα το οποίο αυτά που λέει τα κάνει πράξη και αναγνωρίζεται ως ένα κόμμα το οποίο έχει και μιλάει με πολιτικά πεπραγμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε αντίθετες περιπτώσεις και πολλές φορές με λυπεί αυτό το γεγονός, για μικροπολιτικές καταστάσεις καταστρέφουμε αυτό το μοναδικό, τη μοναδική κατάσταση η οποία έχουμε δημιουργήσει το 2024 και αναγνωρίζεται από όλη την Ευρώπη ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Πιστέψτε με ότι με άλλα λόγια μιλάγανε από το 2019 για την Ελλάδα, με άλλο σκεπτικό και με άλλα λόγια, εκτίμησης, μιλάνε μετά από 5 χρόνια. Γιατί έχει γίνει δουλειά, υπάρχει κόπος, υπάρχει έργο και αυτό φαίνεται και αναγνωρίζεται. Τέλος, ο κύριος Κυμπουρόπουλος απίθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες στις 9 Ιουνίου, καθώς η ψήφος τους είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι που ζητάω και είναι το μήνυμά μου και αυτό που θέλω να μεταφέρω μέσα σε αυτές τις συναντήσεις με τους πολίτες, τον κόσμο, να γίνουν οι πυρήνες και να γίνουν οι μονάδες εκείνες που θα παρακινήσουν κι άλλο κόσμο να πάει να ψηφίσει στις 9 Ιουνίου και να μην θεωρηθεί ότι είναι μια χαλαρή ψήφος. Δεν είναι χαλαρή ψήφος. Είναι μια ψήφος υπευθυνότητας, μια ψήφος για την Ευρώπη, μια ψήφος για την Ελλάδα που θέλουμε να τη βλέπουμε να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο και να έχει δυνατή φωνή, έτσι όπως αξίζει.